Πραγματικά, καταιγιστικέ είναι οι εξελίξει στο Ουκρανικό μέτωπο με την υποεξέλιξη ρωσική επίθεση σε πολλά σημεία, η οποία, σύμφωνα και με την BILD, είναι η απαρχή τη αναμενόμενη εδώ και καιρό μεγάλη ρωσική επίθεση. Περίπου 20 οικισμοί στην περιοχή του Χάρκοβο βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Αυτό ανακοίνωσε στι 15 Φεβρουαρίου ο επικεφαλή τη στρατιωτική πολιτική διοίκηση τη περιοχή, Βιτάλι Γκάντσεφ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τα Ουκρανικά στρατεύματα υποχώρησαν σε απόσταση έως και 3 χιλιόμετρων από τις προηγουμένως κατηλημένες γραμμές, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο. Ακόμη και η πιο οχυρωμένη δεύτερη γραμμή άμυνα των Ουκρανών δεν μπορούσε να συγκρατήσει την ορμή του Ρωσικού στρατού, καταλήγει το ίδιο. Παρουσιάζουμε την ανακοίνωση των Ρώσων για την οποία αναζητούμε περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ το κλίμα στην Ουκρανική πλευρά δεν είναι καθόλου καλό εδώ και οι μέρες, παρά τι ανακοινώσει και τι μετακινήσει δυτικού οπλισμού στο Κίεβο. Πολύ καλά είναι τα Λέοπαρντ 2α4, αλλά 14 κομμάτια από αυτά στον Παχμούτ κατά των Ρώσων είναι σταγόνα στον ωκεανό, ενώ υπάρχει πάντα το ζήτημα τη μη απαιτούμενη αεροπορική κάλυψη από την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η οποία ζητάνε με NF 16 τα οποία για να αποδώσουν θα πρέπει να τα πετάνε μισθοφόροι πιλότοι. Όπω και να έχει, οι Ρώσοι επιτίθενται σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο για να προλάβουν την προμήθεια νέων δυτικών όπλων από του Ουκρανού ενώ έχουν συγκεκριμένο σχέδιο. Στόχο των Ρώσων, κατά την Bild, είναι να καλυφθεί απόσταση 200 χιλιόμετρων σε ένα ευρύ μέτωπο έω τι 24 Φεβρουαρίου. Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει ένα σχέδιο για συμμετοχή σε πολλέ συγκρούσει ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένη τη περιοχή ευθύνη, έγραψε τον Bloomberg. Οι Υπουργοί Άμυνα του ΝΑΤΟ θα υπογράψουν ένα διαφαδμισμένο οδηγό κατά τη διάρκεια τη συνάντηση στι Βρυξέλλες στις 14-15 Φεβρουαρίου, ο οποίο θα περιέχει πιθανά σχέδια δράση σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ εμπλεκεί σε σύγκρουση υψηλής έντασης καθώς και σε σύγκρουση πέρα από την περιοχή ευθύνης της Συμμαχίας. Κανεί δεν γνωρίζει την ακριβή στιγμή που θα μπορούσε να επεκταθεί ο πόλεμο στην Ουκρανία, με πιθανότερο την Μολδαβία ή τα Βαλκάνια, ενώ η ένταση μεταξύ Ρωσία και Ηνωμένων Πολιτείων Αμερική μεγαλώνει με σχεδόν καθημερινέ αναχαιτήσει ρωσικών αεροσκαφών από Αμερικανικά σε πολλά σημεία του πλανήτη. Ελπίζουμε να πριτανεύσει η λογική, διότι ένα πόλεμο των δύο πλευρών θα προκαλέσει τρομερή καταστροφή στην Ευρώπη κυρίω. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.